Ήταν ένα καράβι, ένα γερικό καράβι, τα χρόνια τα παλιά. Με καπετάνιο ναύτες τρεις και στο κατάρτι ένα πανί, στις Κύπρου τα νερά, στις Κύπρου τα νερά. Ένα γερικό καράβι στις Κύπρου τα νερά. Κρασί έφερνε ροδίτικο και κούζες πικρά μύγδαλα εκείνη τη φορά. Που η θάλασσα το χτύπησε, η θάλασσα το ρούφηξε με στο δικό της κόσμο τον κρυφό. Και 2000 χρόνια, και 2000 χρόνια έμεινε στο βυθό, έμεινε στο βυθό. Ήταν ένα καράβι, βουλιαγμένο ένα καράβι στις Κύπρου τα νερά. Και πρόσμενε τη μοίρα του χρόνων καιρών γυρίσματα, μα τούτη τη φορά. Πολύ σωμαχτός τοργικός, το βγάλα από τα βάθη, το βγάλα από τα βάθη και βλέπει πάλι φως, και βλέπει πάλι. Κερίνια, μια πανέμορφη πόλη στη βόρεια ακτή της Κύπρου. Μικρή, γραφική, χαρίζει σε περασμένα ειρηνικά χρόνια ξεκούραση και ξεγνιασιά στους περιηγητές που ολόχρονα την επισκέπτονται, άνετη και ανέμελη ζωή στους ντόπιους και ξένους που την κατοικούν. Κυρίαρχο στοιχείο στη φυσιογνωμία της πόλης, το κάστρο, που τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του βυθίζονται στην εποχή της Βυζαντινοκρατίας στο νησί. Λουζινιανοί, Φράγκοι και Ενετοί το οχυρώνουν αργότερα διαδοχικά και το καθιστούν απόρθητο. Έτσι, το κάστρο γίνεται για την όμορφη Κερίνια ογκολυθικός σύντροφος σε ώρες ειρήνης και τραγικός βουβός μάρτυρας σε ώρες πολέμου και καταστροφών, ως την πιο πρόσφατη, την πιο μεγάλη και ολέθρια συμφορά, την εισβολή των Τούρκων στο νησί το καλοκαίρι του 1974. Αντίκριστο κάστρο, μισό μίλη στα νυχτά,
ο Κερινιώτης Δίτης Ανδρέας Καριόλου, τυχαία, αναπάντεχα, αντικρίζει στο βυθό της θάλασσας σε βάθος 90 ποδών ένα αρχαίο ναυάγιο. Ήταν Νοέμβριος του 65 όταν βγήκαμε για δουλειά σε ορισμένους πειραματισμούς για καλλιέργεια των σπόγκων. Η ημέρα ήταν Σάββατο, θυμούμε, και φαίνεται ότι θα ετάρασε πολύ σύντομα με θάλασσα από βορρά. Έτσι, η δουλειά μας μπορούσε να γίνει μόνο σε κοντινή απόσταση από την Κερίνια, οπότε βγήκαμε το πρωινό, φουντάραμε σε βάθος 100 πόδια και εγώ κατερήθηκα. Γυρίζοντας πίσω στο σημείο της άγκυρας μας, πρόσεξα ότι είχε εξωσύρει και ακολούθησα τα ίχνη, οπότε χτύπησα σε αυτόν τον σωρό από αμφορείς και φυσικά η χαρά και το ότι ένιωσα τη στιγμή εκείνη δεν μπορούν να περιγραφούν. Αυτό ήταν το 65. Στους φίλους μου που είχα μιλήσει και μίλουν, φαίνεται ως η ιστορία του ψαρά με το μεγάλο ψάρι. Ο αρχηγός της αποστολής, Michael Katchev, αφηγείται. We came to Cyprus in 1967 at the invitation of the director of the Department of Antiquities, Dr. Vasilis Karayorgis. Ήρθαμε στην Κύπρο το 1967 με πρόσκληση του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δ. Βάσου Καραγιώργη. Σκοπός και ελπίδα μας ήταν να βρούμε ένα ναυάγιο κοντά στις ακτές της Κύπρου. Προηγουμένως, εγώ και μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας, υπό τη διεύθυνση του Δ. George Bass, είχαμε ανασκάψει τρία πλοία. Ένα που ανάγεται στο τέλος της εποχής του Χαλκού, 12ος αιώνας π.Χ., την εποχή του Τροϊκού Πολέμου, ένα της Ρωμαϊκής περίοδου, 4ος αιώνας μετά Χριστόν, και ένα Βυζαντινό πλοίο του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Όταν ήλθαμε στην Κύπρο, ελπίζαμε να βρούμε ναυάγια μιας περίοδου μεταξύ του τέλους της ύστερης εποχής του Χαλκού και της Ρωμαϊκής περίοδου. Δηλαδή, να βρούμε ένα ναυάγιο της κλασικής ή της ελληνιστικής περίοδου. Ερευνήσαμε τις ακτές και βρήκαμε αρκετά ναυάγια, μα το πιο σημαντικό μας έβριμα ήταν όταν συναντήσαμε τον Ανδρέα Καριόλου από την Κερίνια. Είχε την καλοσύνη να μας πάει στο σημείο του ναυαγίου και μόλις το είδαμε, αντιληφθήκαμε την αξία του από τη χρονολογία του. Τον Οκτώβριο 1967 κάναμε μια προκαταρκτική έρευνα πάνω από το ναυάγιο, καθορίσαμε περίπου το μέγεθος και το είδος του φορτίου του. Διαπιστώσαμε από τον τύπο των αμφορέων, που αρχικά περιείχαν κρασί, ότι το καράβι βυθίστηκε κατά το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή λίγο μετά το θάνατό του. Με τις πληροφορίες αυτές, που καθιστούν το ναυάγιο μοναδικό στο είδος του, γυρίσαμε στις ΗΠΑ και αρχίσαμε να αναζητούμε χρηματοδότες. Η σημασία του ευρήματος εκτιμήθηκε αμέσως και έτσι μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε αρκετά χρήματα για να επιστρέψουμε στην Κύπρο και να αρχίσουμε την ανασκαφή. Πρώτα έπρεπε να βρούμε το συνεργείο. Σταθήκαμε πάλι τυχεροί γιατί πολλοί προσφέρθηκαν να εργαστούν σαν εθελοντές στην αποστολή. Συνολικά τα μέλη της ομάδας μας προήρχονται από 12 χώρες. Μεταξύ τους ήταν γιατροί, μηχανικοί, φωτογράφοι και άλλοι που μας παρήχαν την πείρα και τη δεξιότητα που χρειαζόμαστε για τη διεξαγωγή των ανασκαφών. Το τέλος της Άνοιξης, του 1968, γυρίσαμε στην Κερίνια με μια ομάδα από 40 άτομα και με μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού. Τον Ιούνιο αρχίσαμε τις ανασκαφές. Με την άδεια του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου, οι εργασίες αρχίζουν. Στην επιφάνεια της θάλασσας, ακριβώς πάνω από το ναυάγιο, έχει αγκυροβολήσει μια απλόχωρη σχεδία, από όπου κατευθύνονται οι εργασίες. Οι φοιτητές και οι αρχαιολόγοι δεν είναι επαγγελματίες δίτες. Έτσι, πρέπει να ληφθεί κάθε δυνατή προφύλαξη. Τα μηχανήματα ελέγχονται σχολαστικά.